Παιδιά, να έρθετε εκεί να δείτε τις καταστροφές μας. Εμένα τώρα, κάτω από την περιουσία μου, είναι τουλάχιστον 200 ζώα. Όμοιρη ενός ιδιότυπου καθεστώτος που τους θέλει θεατές μπροστά σε ένα έργο καταστροφής των καλλιεργειών τους, ακόμη και των κήπων στις αυλές των σπιτιών τους, βρίσκονται οι κάτοικοι του χωριού Μουρή στην Κίσαμο, όπως οι ίδιοι καταγγέλουν, με την οργή και την αγανάκτησή τους να έχει πια ξεχυλήσει. Η αδεσποτεία ζώων αποτελεί, όπως λένε, μια παγιωμένη κατάσταση. Από πώς που βρεθήκανε 4-5 άτομα, πόσο είναι, και έχουν καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή. Να έρθουν να πάνε να κάνουν μια αυτοψία. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Και αν έχουμε δίκιο, να σηκωθούμε να φύγουμε. Να αφήσουμε τα σπίτια μας να τα κάνουν στάβλους όπως έχουν μάθει να ζουν στις στάβλους μέσα. Από 3 τόνους, παιδιά, 300 κιλά λάδι. Σας είχαν φάει όλα τα. Όλα. 95 μουρέλα δεν υπάρχουν. Κάτοικοι υποστηρίζουν πως οι εικόνες με εκατοντάδες εγωπρόβατα να βόσκουν ανεπιτήρητα, καταστρέφοντας από ελαιοκαλλιέργειες μέχρι κηπευτικά και λουλούδια, είναι συνυφασμένες με την καθημερινότητά τους. Ισχυρίζονται πως ούτε η παρέμβαση των αστυνομικών αρχών κατά καιρούς είναι ικανή να βάλει τέλος στο φαινόμενο, και μιλούν για πολιτικές ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν 6 οικογένειες να απειλούν 500 ανθρώπων τις ζωές. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους ποιος τους προστατεύει? Η ερώτηση είναι αυτή. Ποιος τους φορτάει? Κάποιοι πολιτικοί προφανώς. Διότι όταν πυροβολεί τον άλλο και τον φέρουν εδώ και τον αμολέρουν, τι είναι αυτή η δικαιοσύνη? Του αλλού του βγάλανε τα μάτια. Θύματα των επιτίδιων που αφήνουν τα ζώα τους ανεπιτήρητα επιρρύπτουν ευθύνες στη Δημοτική Αρχή ότι δεν εφαρμόζει πιστά την νομοθεσία, ενώ και ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους κατοίκους στον αγώνα που αποφάσισαν να αρχίσουν, τονίζει πως αν εφαρμοζόταν τα προβλεπόμενα, στο χωριό δεν θα επικρατούσε αναρχία. Ειδοποιούμε η αστυνομία, τα ΤΑΕ. Δεν έχω παράπονο, έρχονται. Αλλά είναι και ο Δήμος αρμόδιος. Ο Δήμος πρέπει να εκτελεί και αυτός τα καθήκοντά του. Εμείς πιάνουμε τα ζώα, έρχεται ο Δήμος που δεν έρχεται, αλλά κάποια στιγμή έρχεται, τα πιάνουμε, τα φέρνει στην Αγιά και μετά από μια ώρα έρχεται ο Βοσκούς να παίρνει. Ούτε μία δραχμή. Οπότε το κόστος του είναι ή το πετρέλαιο που θα κάψει από το χωριό του να πάει στην Αγιά να πάρει τα ζώα. Θα είναι να εξετάσουμε τις έρευνες αυτές και να δούμε, έχει εκτελέσει ο καθένας αρμοδιότητές του? Αν όχι, τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι σε βαθμό κακουργήματος. Με τα όρια της υπομονής τους να έχουν εξαντληθεί, οι κάτοικοι που βλέπουν το βιός τους να καταστρέφεται από την αδεσποτεία ζώων, δεν διστάζουν να πούν πως τα στόματα παραμένουν κλειστά εξαιτίας του φόβου που καλλιεργείται από τους καταπατητές των περιουσιών τους. Εδώ θα ήταν πολύ πιο πολύ σήμερα. Αλλά όλοι φοβούνται. Σου λέει, μπορεί να δαμώσουν το παιδί μου στον δρόμο του παίξουν κανένα χτύπο. Έχουν καταφέρει και έχουν κάνει τα σπίτια μας και μας έχουν βάλει σε μία κούρτα, έχουν γύρω-γύρω, κήπο δεν μπορεί να έχεις και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Να μιλήσεις, οι ανθρώποι φοβούνται, δεν πλησιάζουν. Άλλους τους έχουν χτυπήσει, άλλους βάζουν τις ειδικούς των και τις απειλούν. Η πολιτεία να διασφαλίσει τους κανόνες συμβίωσης όλων των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται και μπορούν να παραμείνουν στα χωριά, αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος σεβασμός ο ένας προς τον άλλο και ιδιαίτερα προς τις υπηρεσίες των ανθρώπων. Η αδεσποτεία ζώων αποτελεί πληγή όχι μόνο για το Μουρή και άλλα χωριά της Κισάμου, αλλά για δεκάδες περιοχές σε ολόκληρη την Κρήτη.